Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μην περιμένετε από μας να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, όπως έκανε πριν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία καλή επιτυχία δεν σας ευχόμαστε. Και αυτό γιατί η κριτική που κάνει το ΚΚΕ και προς τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, διαφέρει ριζικά από την κριτική που κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς δεν σας κάνουμε κριτική ούτε για ασυνέπεια, ούτε για αναξιοπιστία, ούτε για αθέτηση εξαγγελιών. Θεωρούμε ότι είστε απόλυτα συνεπείς στο αντιλαϊκό σας έργο και θα είστε και αξιόπιστοι στην τήρηση των εξαγγελιών που δίνετε, μόνο που αυτές οι εξαγγελίες δεν αφορούν το λαό, αφορούν και αποτελούν εξαγγελίες που δίνετε απέναντι στο κεφάλαιο, τους επενδυτές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες κινούνται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Με δύο λόγια, το πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα, δεν είναι ότι δεν προτίθεστε να κάνετε αυτά που λέτε. Το πραγματικό πρόβλημα και ο πραγματικός κίνδυνος είναι ότι αυτά που λέτε και οι κεντρικοί άξονες της πολιτικής σας, όσο και αν τις παρουσιάζετε εξοραϊσμένα με αυτό το σύνθημα «καλύτερη μισθή, καλύτερο κράτος, καλύτερη υγεία», θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τη ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Σε ό,τι μας αφορά, λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με την αυξημένη δύναμη που έδωσε ο λαός στο ΚΚΕ και με τους 21 βουλευτές που διαθέτει για να σας εμποδίσουμε να κάνετε αυτά που ετοιμάζετε, μια πολύ μικρή γεύση των οποίων πήραμε αυτές τις μέρες μέσα από τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. Θα κάνουμε δηλαδή ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εμποδίσουμε τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, για το οποίο, κύριε Παπαθανάση, το δίλημα δεν είναι αν θα δοθούν σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Αφήστε που σε μεγάλες επιχειρήσεις θα δοθούν. Το μικρομάγαζο δεν θα πάρει τίποτα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το κρίσιμο είναι όμως ο σκοπός για τον οποίο δίνονται τα συγκεκριμένα κονδύλια. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εμποδίσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φορτωθεί πάλι στα λαϊκά στρώματα, για να εμποδίσουμε τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, η μισθή, το εισόδημα, η κατοικία, η υγεία, η παιδεία να θυσιαστούν για μια ακόμη φορά στο βωμό, αυτή τη φορά του στόχου της επενδυτικής βαθμίδας, για να εμποδίσουμε να εμπλακεί η χώρα μας ακόμη πιο ενεργά στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, όπως εξήγηλε προχθές ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας μάλιστα μεταξύ άλλων και αυτό το απαράδεκτο, ότι θα πρέπει δηλαδή τα ελληνικά αμυντικά συστήματα να γίνουν πιο παραγωγικά, όχι όμως για την άμυνα της χώρας, αλλά για την αυξημένη ζήτηση πυρομαχικών εξαιτίας της εξέλιξης και της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως επίσης, για να εμποδίσουμε να παρακάμψετε το άρθρο 16 και να εδραιώσετε αυτή την αγορά στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω ενός δύρου ύπου του άρθρου 28 του Συντάγματος και των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θυμίζουμε το συγκεκριμένο άρθρο αξιοποιήθηκε κατά κόρον την περίοδο των μνημονίων για να νομιμοποιηθούν αντιλαϊκά μέτρα και αποφάσεις. Γι' αυτό το λόγο και ως ΚΚΕ στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε προτείνει να αλλάξει και το άρθρο 28 και να καταργηθεί η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 28, έτσι, πάνω στην οποία θα στηρίξετε την παράκαμψη του άρθρου 16, χωρίς φυσικά να βρούμε αποδέκτες αυτής της πρότασης, ίσα-ίσα την απορρίψατε όλοι. Βεβαίως, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος μάλλον έχει αναλάβει και το ρόλο αυτών των αλλαγών, σε συνέντευξή του είπε το εξής. Προσωπικά, λέει, θα δοκίμαζα να πάω τη διακρατική συμφωνία και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δούμε και εκεί τη σχέση διεθνών συνθήκων σε σχέση με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει να λέει υπουργός ότι διακρατικές συμφωνίες υπερτερούν άρθρων του Συντάγματος?
Και αυτό δεν αφορά μόνο το άρθρο 16 και τα ζητήματα της παιδείας. Αυτό αφορά ευρύτερα ζητήματα που αγγίζουν ακόμη και θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκτός αν αυτός είναι ο στόχος σας. Αν αυτές είναι οι προθέσεις σας και εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Όλα λοιπόν αυτά εμείς θα προσπαθήσουμε να αντιπαλέψουμε. Τα άλλα κόμματα, όπως είπαν και οι βουλευτές τους, θα σας ελέγχουν, λέει, για το αν προχωράει το κυβερνητικό έργο. Γιατί προφανώς βρίσκουν και θετικά στοιχεία σε αυτό το κυβερνητικό έργο. Εμείς θα προσπαθούμε να σας εμποδίζουμε μαζί με το λαό, και θα φανεί πάρα πολύ σύντομα ακόμη και σε ανθρώπους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία με πολύ βαριά καρδιά το πόσο αντιλαϊκό είναι αυτό το κυβερνητικό έργο. Και αν υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση αυτής της κατεύθυνσης στην πολιτική σας, είναι τα ζητήματα των αντιδραστικών αλλαγών στο κράτος. Είχατε δώσει την κωδική ονομασία στην προηγούμενη θητεία επιτελικό κράτος. Τώρα μάλλον το αποσύρετε αυτό. Δεν πολύ ακούγεται. Μπορεί να βρείτε κάτι καινούριο, γιατί το προηγούμενο δεν πήγε και πολύ καλά. Ξυπνάει και άσχημες μνήμες. Όμως το ερώτημα είναι για ποιο κράτος μιλάμε. Μιλάμε για ένα κράτος που αντί να κάνει προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, διασωστών, καλύπτει τα παλώματα στο ΕΚΑΒ με φαντάρους και πυροσβέστες. Μιλάμε για το κράτος που είναι αποτελεσματικό να κάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αλλά δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονική επιτήρηση τρένων. Μιλάμε για το κράτος που φτιάχνει σε χρόνο ρεκόρ ειδικά πολεοδομικά σχέδια για τους επενδυτές, όμως στο μάτι, μετά από 5 χρόνια καταστροφής και κοροϊδίας, δεν μπορεί να φτιάξει ένα ειδικό πολεοδομικό που να ανταποκρίνεται στα αιτήματα και τις ανάγκες των κατοίκων. Μιλάμε για το κράτος που ψηφίζει νόμους για να μετατρέπονται χώροι δουλειάς σε ειδικές οικονομικές ζώνες, όπως τα ναυπηγεία Ελευσίνας που ψηφίσατε μαζί Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, και την ίδια ώρα το ίδιο κράτος έχει να εκδώσει έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από το 2017. Και χτες είχαμε ένα ακόμη εργατικό ατύχημα στα ναυπηγεία Ελευσίνας με έναν εργάτη που εκτέθηκε για ώρες μέσα στο λιοπύρι. Γι' αυτό το κράτος μιλάμε, για ένα βαθιά ταξικό κράτος, όπως κι αν αυτό ονομαστεί. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια ζητήματα και σε αυτά θα σας πολεμήσουμε χωρίς καμία αναμονή. Δεν παραγνωρίζουμε, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τον αρνητικό συσχετισμό, όμως δεν παραβλέπουμε ταυτόχρονα ότι διαμορφώνεται μία δυναμική μέσα στο λαό, στο κίνημα, στους αγώνες, που σε ένα βαθμό εκφράστηκε και με την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ και κυρίως με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυτή είχε. Αυτή μπορεί να είναι την επόμενη μέρα μια πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στην πολιτική σας, στην κυβέρνηση και στο σύστημά σας, και να τροφοδοτήσει ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα, όχι μόνο για να παρεμποδίσουμε μέτρα και να αποσπάσουμε κατακτήσεις, αλλά κυρίως για να δυναμώσει ένα πραγματικά αντικαπιταλιστικό ρεύμα αμφισβήτησης και ανατροπής. Ευχαριστώ.